Η κατάσταση διαμορφώνεται εκρηκτική για την εργατική και λαϊκή οικογένεια. Όλοι αναρωτιούνται πώς θα βγει ο χειμώνας. Η ακρίβεια θεριεύει και το νέο κύμα ανατιμήσεων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τεράστιες αυξήσεις στο φυσικό αέριο, στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, εξανεμίζουν το πενιδρό λαϊκό εισόδημα. Χιλιάδες οικογένειες στην πόλη μας δεν έχουν πια τη δυνατότητα να πληρώσουν τους υπέροχους λογαριασμούς, ενώ άλλοι προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με συνεχείς διακανονισμούς. Το 2022 υπάρχουν στην Πάτρα εκατοντάδες οικογένειες που ζουν χωρίς ρεύμα, που τα παιδιά τους διαβάζουν με κερί ή με φακό. Οι μισθοί και οι συντάξεις παραμένουν καθυλωμένοι εδώ και χρόνια και ταυτόχρονα η ανασφάλιστη και μαύρη εργασία γιγαντώνονται. Οι ελαστικές μορφές απασχόλησης πολλαπλασιάστηκαν. Η ανεργία στην περιοχή μας τσακίζει κόκαλα. Την ίδια στιγμή τα σχολεία των παιδιών μας ανοίγουν χωρίς κανένα μέτρο προστασίας από την πανδημία με τεράστιες ελλείψεις σε καθηγητές και υποδομές. Τα παιδιά μας, οι φοιτητές, δίνουν τη δική τους μάχη για ένα φτηνό σπίτι για να συνεχίσουν τις σπουδές τους αφού τα ενίκια έχουν εκτοξευτεί και οι φοιτητικές αιστείες είναι λιγοστές. Και όλα αυτά την ώρα που τα σύννεφα του πολέμου μαζεύονται στην περιοχή μας και που η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο ανατολικό στρατόπεδο με υπολόγιστες συνέπειες για το λαό μας. Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης στη ΔΕΘ είναι σταγόνα στον ωκεανό αλλά και πρόκληση μαζί. Δεν μας αξίζει η ζωή με δελτίο, αλλά και με τα διάφορα πας που τελικά πουθενά δεν πας. Η ελπίδα βρίσκεται στα δικά μας χέρια. Παίρνουμε δύναμη από τους αγώνες των συναδέλφων μας στη Μαλαματίνα, στα λιπάσματα, στα πετρέλαια Καβάλας. Ο χειμώνας που έρχεται θα είναι γεμάτος αγώνες και μάχες που θα δίνουν ελπίδα στο λαό μας. Δυναμώνουμε τους αγώνες μας. Περνάμε στην αντεπίθεση. Προετοιμάζουμε τη μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία που αποφασίστηκε από τα συνδικάτα στις 9 του Νοέμβρη για να του στείλουμε το λογαριασμό και στην κυβέρνηση και στους εργοδότες. Κλιμακώνουμε την πάλη μας ενάντια στην πολιτική που μας καταδικάζει στη φτώχεια και στα βάσανα. Όλοι και όλες στη συγκέντρωση την 3η 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Για να δυναμώσουμε τον αγώνα μας, για να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, για να πούμε φτάνει ως εδώ. Θα πρέπει να πούμε στους εργαζόμενους ότι η ιστορία μας έχει διδάξει ότι τίποτα δεν χαρίστηκε ποτέ στους εργαζόμενους. Ό,τι κερδίσαμε, το κερδίσαμε με αγώνες. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε, η διαμαρτυρία θα πρέπει να είναι μαζική και οποιοσδήποτε άλλος αγώνας ή απεργία θα πρέπει να είναι τόσο μαζική ώστε να απαιτήσει, να πάρει αυτά που του αναλογεί και να διεκδικήσει αυτά που πρέπει να ζήσει. Κλιμακώνουμε τον αγώνα. Τα συνδικάτα, η εργατική τάξη αποφάσισαν απεργία τις 9 του Νοέμβρη. Μέχρι τότε πρέπει να μετατρέψουμε την αγανάκτηση της εργατικής τάξης και του λαού σε οργανωμένη δράση και μαζική κινητοποίηση. Εκτός από αυτά που είπανε οι δύο συνάδελφοι, τη Δευτέρα το πρωί, 8 η ώρα, έξω από τα κεντρικά του ΙΚΑ εδώ στην Πάτρα, θα προχωρήσουμε σε μαζική παράσταση στο Συνδικάτο Οικοδόμου, τα συνταξιοδοχικά σωματεία, για την απαράδεκτη στάση της διοίκησης του ΙΚΑ, ΕΦΚΑ όπως λέγεται σήμερα, που μία σύνταξη για να βγει κάνει 2-3 χρόνια, αφήστε άμα είναι από 2 διαφορετικά 3 ταμεία, ή υπάλληλοι συγκεκριμένοι σε υποκατάστημα της Πάτρας δεν εφαρμόζουν το νόμο, δηλαδή την καινούργια συλλογική σύμβαση που υπόγραψε η Ομοσπονδία των Οικοδόμων, παραβιάζοντας τον νόμο και θα πάμε να λογαριαστούμε. Γιατί δεν έχει κανένα δικαίωμα από τη στιγμή που κάτι είναι νόμος να μην το εφαρμόζει. Θα πάρουμε και άλλα μέτρα, είναι η πρώτη απάντηση, η δεύτερη είναι το συλλαλητήριο της Τρίτης το απόγευμα και η καθημερινή δράση μέσα στους χώρους δουλειάς, ούτως ώστε να φτάσουμε μέχρι την απεργία της 9 του Νοέμβρη.